Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 49χρονος άνδρας από την Αμαλιάδα που είχε κατηγορηθεί για το βιασμό της ανήλικης τότε ανιψιάς του. Μια υπόθεση που είχε συνταράξει το 2019 το Πανελλήνιο, καθώς όπως είχε καταγγείλει η κοπέλα από τα 13 έως τα 16 της χρόνια, ο θείος αλλά και ο αδερφός της την βίαζαν. Από την πρώτη στιγμή μαζί με τους συνεργάτες μου διαπίστωσα ότι υπήρχαν μια σειρά από ακυρότητες στην προδικασία. Η διαπίστωση αδικημάτων που έχουν ως αντικείμενο τη διερεύνηση εγκλημάτων κατά τις γενετήσεις αξιοπρέπειας και επειδή συνήθως τα θύματα είναι ανήλικα, έχουν συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Όμως τώρα είναι υποχρεωτικό πριν καταθέσει μία ανήλικη για πράξη βιασμού εις βάρος της να εξεταστεί από ειδική πραγματογνώμονα που υπάρχει πάντοτε στην ελληνική αστυνομία. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν έγινε, ενώ το προβλέπει ρητός ο κώδικας. Η υπόθεση ζωντάνεψε ξανά στο Μικτόρκο το δικαστήριο Πάτρας, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης για τον αδερφό της κοπέλας, που κατηγορείται και αυτός για βιασμό κατά εξακολούθηση, θα γίνει στις 16 Μαΐου. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση είχαμε έναν άνθρωπο που δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα παρανόμου συμπεριφοράς, σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη, είχε 4 παιδιά, ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, δεν ήταν το αντικοινωνικό στοιχείο που είχε παρουσιάσει τέτοιες έκνομες συμπεριφορές. Και αυτό δεν έγινε επίσης. Αυτά όλα πρέπει να έχουν να γίνει πριν αποδοθεί κατηγορία στον κύριο κατηγορούμενο. Ο πατέρας της 19χρονης σήμερα κοπέλας ήταν αυτός που τότε απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές ζητώντας την παρέμβασή τους για να επιστρέψει στο σπίτι κόρη του. Η κοπέλα εκείνη την περίοδο είχε συνάψει δεσμό με έναν 20χρονο. Με τη συνδρομή του νεαρού έφυγε από το σπίτι της και μετέβη στη μητέρα της στην Πάτρα. Ο πατέρας της 16χρονης ήθελε να επιστρέψει η κόρη του πίσω στην οικογενειακή εστία και απευθύνθηκε στο τμήμα ασφάλειας Σίλιδας καταγγέλλοντας τη φυγή της 16χρονης με τον 20χρονο φίλο της. Η κοπέλα αυτή είχε δώσει μια κατάθεση το πρωί για να επιστρέψει τον εραστή της, ανήλικη ούσα, γιατί είχε ήδη υποβάλει μήνυση για απαγωγή, εκουσία ο πατέρας της, όπου δεν είχε μιλήσει για ένα βιασμό. Έφυγε για ώρες, δηλαδή επανήλθε μετά από 4 ώρες και εκεί κατήγγειλε βιασμό. Τότε έπρεπε η αστυνομία να καλέσει τον παιδοψυχολόγο να την εξετάσει. Δεν έγινε αυτό. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν, αλλά η 16χρονη τότε κοπέλα δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι και ήταν φανερό ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οι αστυνομικοί την προσέγγισαν και η κοπέλα άρχισε να αισθάνεται ασφαλής και τότε τους αποκάλυψε ότι ο λόγος που δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι ήταν γιατί είχε πέσει θύμα βιασμού κατ' επανάληψη τόσο από τον ίδιο της τον αδερφό όσο και από τον θείο της.